Μπορούμε υποχρέωσή μας πριν πούμε λίγα να διαβάσουμε αυτά που έστειλαν οι κάτοικοι του Μακρυγιάννη, γιατί με τη δική τους κινητοποίηση δημιουργήθηκε ένα γεγονός το οποίο, όσο και αν προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν ψηφοθυρικά ορισμένοι υποψήφοι δήμαρχοι, μιλώντας ο κύριος Μπακογιάννης για έκτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε με τον ΝΟΚ που ψήφισε η κυβέρνησή του το 12 και ο κύριος Ηλιόπουλος για σεβασμό στο αστικό τοπίο, το οποίο δημιουργήθηκε με υπογραφές υπουργών με τους οποίους ήταν στο ίδιο τραπέζι το 16. Τι λένε λοιπόν? Λένε οι κάτοικοι: η αδιαφορία του Υπουργείου Πολιτισμού, η αφωνία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου Αθηναίων και οι εξωφρενικοί ισχύοντες όροι δόμησης έχουν δώσει το πράσινο φως για την ανέγερση νέων 10-όροφων, 11-όροφων ξενοδοχείων μαμούθ κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Η υποβάθμιση ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οπτική, ηχητική, περιβαλλοντική ρήπανση, η υπέρμετρη επιβάρυνση των δικτύων κυκλοφορίας και υποδομών, η εκδίωξη της κατοικίας, η δραματική αύξηση τιμών ενοικίων είναι μόνο κάποιες από τις συνέπειες. Το 2017 ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε την ανέγερση 10-όροφου-11-όροφου ξενοδοχείου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Τον Οκτώβριο του 2018 δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και ακολούθως από το Δήμο Αθηναίων το πράσινο φως για την ανέγερση του 10-όροφου 5.300 μέτρα τετραγωνικά στην καρδιά του Μακρυγιάννη, σε μια περιοχή με ορόφους 6-7, ύψους 21 μέτρων. Ο δρόμος λοιπόν έχει ανοίξει και δρομολογούνται και άλλα. Τι ζητάμε? Τι ζητάνε οι κάτοικοι? Τι ζητάμε και εμείς, ενώνοντας και τη δική μας φωνή, τώρα από τον Υπουργό Πολιτισμού, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κύριο Σταθάκη, και το Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Καμίνη, την αποτελεσματική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος του Μνημείου της Ακρόπολης, την άμεση θέσπιση υπιότερων όρων δόμησης και χρήσεων γης στην περιοχή Μακρυγιάννη, την επανεξέταση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις εγκρίσεις ανέγερσης κτηρίων ξενοδοχείων μαμούθ στην περιοχή Μακρυγιάννη. Αυτή είναι η πρόταση των κατοίκων, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν, μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές και έγινε θέμα. Επειδή αναφέρονται οι κάτοικοι τη θέσπιση υπιέτερων όρων δόμησης, υπάρχει μελέτη του Δήμου της Αθήνας από τον Ιούλιο του 2002 στην πολεοδομία, στη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως, Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών, η οποία αναφέρει, μιλώντας για τους πραγματοποιημένους συντελεστές δόμησης στη γειτονιά του Μακρυγιάννη, ότι ο πραγματοποιημένος είναι 2,74 αντί του 2,50, στο Κουκάκι 3,03 αντί του 2,30, και προτείνει η μελέτη αυτή του Δήμου της Αθήνας, γιατί είχατε εργαλεία στα χέρια σας, κύριε Καμίνη και κύριοι της διοίκησης, προτείνει: επιβάλλεται μέγιστο ύψος οικοδομών 21 μέτρα στο Μακρυγιάννη, εκτός των οικοδομών με μέτωπο στη Λεωφόρο Σιγρού. Έχουμε λοιπόν μελέτη, έχουμε δώσει χιλιάδες ευρώ, δεν αξιοποιείται και φτάνουμε στο παραπέντε να λέμε ότι το δικαστήριο έχει πει αυτά και τι να κάνουμε με το κτίριο. Λοιπόν, προτείνουμε, επειδή συζητάμε εντός ημερησίας, να δεχτούμε αυτά που προτείνουν οι κάτοικοι του Μακρυγιάννη, απευθυνόμενοι και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και υιοθετώντας τη μελέτη που έχει ο Δήμος στα συρτάρια του. Τέλος, επειδή έχει σχέση το θέμα και με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό, γιατί σε εμάς έχει οριμάσει η θέση την οποία τη βάζουμε επίσημα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις να φορολογηθούν από το Δήμο σαν επαγγελματική στέγη.
και το 1,5 ευρώ να πάει στα 6,5 ευρώ. Και ταυτόχρονα η πλατφόρμα αυτή που στο 55% αυτοί που τη χρησιμοποιούν είναι επιχειρηματίες, να αποδίδουν και τέλος παρεπιδημούντων στο Δήμο. Θεωρούμε ότι είναι μέτρα τέτοια εισπρακτικά, τα οποία μπορούν να αποθαρρύνουν το όργιο αυτό που γίνεται πλέον στο Κουκάκι ιδιαίτερα, αλλά και στα Εξάρχεια και αλλού, και να σπρώξουν ένα κόσμο που έχει μια κατοικία. Δεν λέμε για τους Κινέζους που τις χρυσές βίζες τις έχουν κάνει πλέον αγορές διαμερισμάτων και πολυκατοικιών. Λοιπόν, να τους σπρώξουμε στις μακροχρόνιες μισθώσεις και ταυτόχρονα ο Δήμος να έχει έσοδα από μια επαγγελματική δραστηριότητα που έχει τζίρο 2 δις. Αυτά λένε τα στοιχεία. Ευχαριστούμε. Τέλος.